Η απώλεια, η υποβάθμιση και ο κατακαιρματισμός των δασών επιταχύνουν την κλιματική κατάρρευση και την απώλεια βιοπικιλότητας. Αυτό απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων και των υδάτων και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων. Για αιώνες, τα δάση έχουν ενεργήσει ως δίκτυα ασφαλείας για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, παρέχοντας τροφή, καύσιμα και φάρμακα και τη διατροφή των ζώων. Τα δάση απορροφούν σχεδόν το 1 τρίτο του συνόλου του διοξιδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται από την καύση ορυκτών καυσίμων κάθε χρόνο. Τα δάση φιλοξενούν το 80% όλων των χερσαίων άγριων ζώων. Τα οικοσυστήματα που διατηρούν είναι απαραίτητα για την παγκόσμια βιοποικιλότητα, τα ανθρώπινα μέσα διαβίωσης και τις ευρύτερες ανάγκες των κοινωνιών και των οικονομιών παγκοσμίως. Αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος μια τετραπλή πνευματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια κλιματική κρίση, μια κρίση απώλειας βιοποικιλότητας, μια κρίση ανισότητας και μια παγκόσμια κρίση υγείας. Τα δάση και οι δασικές κοινότητες βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μίας από αυτές τις προκλήσεις.